breve cantiglio, una misiati che non preghi, per che pagi soffio sul cavazziane rati divini, che viste da di piazza, che la piazza te saia, e a to che me aporia pocrinete, ridasca le oli di nita copiagome, alla de piazza me ute in assali, a fuomo se sito di tal, θα υπακούσω την προσταγή σου. Η υπακοή αυτή του Αποστόλου Πέτρου στην προσταγή του Κυρίου μας δίνει την αφορμή να δούμε ότι η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι αρετή δύσκολη, αλλά απαραίτητη για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Η υπακοή είναι δύσκολη. Ο Πέτρος ήταν έμπειρος ψαράς. Ήξερε πολύ καλά πως τέτοια ώρα ήταν αδύνατο να πιάσει ψάρια και παρόλα αυτά πειθαρχεί πρόθυμα σε κάτι που ανθρωπίνως φαίνεται παράλογο. Σε παρόμοια θέση βρισκόμαστε και εμείς πολλές φορές. Συχνά κάποιες εντολές του Θεού μας φαίνονται αντίθετες προς την φτωχή λογική μας. Η εφαρμογή του μας φαίνεται ακατόρθωτη, ασύμφορη, άσκοπη και άνευ σημασία και επιστρατευόμαστε ένα σωρό επιχειρήματα, αντιρρήσεις και αντιλογίες για να δικαιολογήσουμε τη δυσκολία μας στην υπακοή. Κάποιοι μάλιστα λένε πως τάχα σήμερα δεν εφαρμόζονται αυτές οι εντολές του Θεού και δυστυχώς προχωρώντας με το δικό τους εγωκεντρικό θέλημα αντιμετωπίζουν κάποιο και συνέπειες επιλογής τους. Βέβαια, πολλές φορές οι συνθήκες γύρω μας επηρεάζουν καταλυτικά. Απορεί ο εργαζόμενος πως θα μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά αν εργάζεται με τιμιότητα, ενώ οι πολλοί κερδίζουν παρανομίες και προδιαφυγές. Αγωνιά ο οικογενειάρχης πώς θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα εάν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού αποκτήσει και άλλα τέκνα. Δυσκολεύονται μερικοί πιστοί να υπακούν σε κάποιες συμβουλές του πνευματικού, διότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων εντολών του Θεού τους φαίνεται ακατόρθωτη. Με την περιορισμένη μειοπτική μας κρίση δεν καταλαβαίνουμε την πανσοφία του Θεού. Γι' αυτό και η υπακοή μας συχνά μας κοστίζει. Εάν όμως η υπακοή στο θέλημα του Θεού ήταν τόσο εύκολη, δεν θα είχε τόσο μεγάλη αξία, αλλά και ευλογία των Θεών. Η υπακοή απαιτεί θυσίες, υδρότα και αγώνα. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και εμείς την αταλάντευτη υπακοή που έδειξε ο Απόστολος Πέτρος? Η υπακοή του Πέτρου κρύβει μέσα της θαυμαστό μεγαλείο. Υπακούει με ταπείνωση χωρίς αντιρρήσει διαμαρτυρίες σε κάτι που φαίνεται παράλογο σε έναν έμπειρο ψαρά. Ο ιερός Χρυσόστομος θαυμάζοντας την υπακοή του Πέτρου λέγει, όση σύνεση έδειξε ο Πέτρος και μόνο που ακούει την ορή του Θεού, αμέσως υπακούει, αλλά και αφήνοντας το πλοίο στη στεριά και αφήνει όλα και τον ακολουθεί. Και μας διδάσκει τέτοια υπακοή να έχουμε και εμείς. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την ταπείνωση, να υποτάσσουμε το εγώ μας στην πανσοφία του Θεού, υπακούοντας σε όλες τις εντολές Του, ακόμη και σε αυτές που μας φαίνονται δύσκολα, χωρίς λογισμό και διαλογισμό. Και θα δούμε κατόπιν πόσο ο εγωισμός μας, η λογική μας εξαπατούν. Θα πρέπει ακόμα να αποκτήσουμε πίστη, εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν επιβάλλει σε εμάς πορτία δυσβάστακτα, αλλά ότι η βαθιστή είναι ανάλογα με τις δυνάμεις μας.
διότι ο Θεός πρέπει πολύ πιο μακριά από τον περιορισμένο δικό μας ορίζοντα. Έτσι η υπακοή μας ασφαλίζει και θα εξασφαλίζει το καλύτερο για μας. Έτσι θα έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Τέλος, ο ευκολότερος δρόμος της υπακοής είναι να τον αγαπήσουμε τον Κύριό μας ολοκληρωτικά. Διότι η υπακοή μας στο Θεό είναι απάγγελμα και απόδειξη της αγάπης μας προς Αυτόν. Εάν αγαπάτε με τις εντολάς σας εμάς στηρίζατε, μας είπε ο Κύριος, έτσι η υπακοή μας θα γίνεται με χαρά. Όχι επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αλλά επειδή αγαπούμε τον Κύριο και Θεό μας. Αδελφοί, η υπακοή είναι η πρώτη εντολή του Θεού. Την νομοθέτησε ο Θεός μας μέσα στον Παράδεισο. Από την υπακοή του Αδάμ οδηγηθήκαμε όλοι οι άνθρωποι στην πτώση και στην έξωση από τον Παράδεισο. Από την υπακοή του νέου Αδάμ, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο θέλημα του ουράνιου Πατρός, του οδηγηθήκαμε στη σωτηρία. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς τέκνα υπακοής και ας αποκλεινόμαστε αμέσως και αταλάντευτα σε κάθε προσταγή του Κυρίου μας. Λάλη Κύριε, ό,τι ακούει ο δούλος σου. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανύεσιμον, είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.